ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές. Θωμά, για να δούμε εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρώτα-πρώτα, γιατί δεν ήσουν χθες σε αυτή την προσυγκέντρωση των τρακτέρ στο Άργος? Και να πάμε στα σημερινά, γιατί πέρα από τους φασολοπαραγούς, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, έβαλες και ένα θέμα που αφορά ακριβώς το κόστος παραγωγής, την αύξηση του κόστου παραγωγής μέσα από την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους αρχικά. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς είχαμε ανακοινώσει Γενική Συνέλευση για το Σάββατο. Ναι, όντως. Η Γενική Κατεύθυνση μέχρι στιγμής είναι τα μπλόκα να ξεκινήσουν τα μπλόκα οι κινητοποιήσεις τέλη Ιανουαρίου. Ναι. Η Πανελλαδική Επιτροπή δηλαδή είχε πάρει μια απόφαση. Εδώ όμως έχουμε και κάποια τοπικά ιδιαίτερα θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Και γι' αυτό τώρα, ίσως να επισπεύδουμε λίγο τα τρακτέρ στους δρόμους. Ναι, εμάς μας καλέσανε από τον Αγροτικό Σύλλογο ο κύριος Μάνος και μας ενημέρωσε ότι πήραν απόφαση να ξεκινήσουν κινητοποίηση. Στην τηλεφωνική επικοινωνία, όταν τον ρώτησα γιατί ξεκινάει η κινητοποίηση, πώς πήραν την απόφαση, δεν μου είπε ούτε ότι θα κάνουν Γενική Συνέλευση ούτε οτιδήποτε, μου είπε το θέμα είναι η αποζημίωση για τα φασόλια. Κάναμε εμείς Διοικητικό Συμβούλιο. Να πω ότι ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει και χθες το... τέτοια ώρα περίπου που τον είχαμε στην εκπομπή. Ναι. Το είχε περίπου προαναγγείλει, ναι. Το είχε προαναγγείλει. Γνωρίζουμε την κατάσταση ότι είναι δύσκολη. Εμείς τα δικά μας μέλη τα έχουμε ενημερώσει, γιατί έχει εδώ και τρεις εβδομάδες που είχαμε την ενημέρωση, δύο-τρεις εβδομάδες, ότι δεν θα πληρωθούν. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας και μας είπανε τι τέλη Ιανουαρίου, τι Φεβρουάριο. Δεν είχαν τόσο τρελό πρόβλημα. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους η ίδια κατάσταση. Κάποιος μπορεί να μην έχει να φάει έτσι, και να τα χρειάζεται τα λεφτά. Ναι, γιατί ειδικά για τα φασόλια, Θωμά, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν χειρότερη χρονιά όλων των εποχών. Ναι. Δεν υπάρχει φυσικό φαινόμενο που να μην χτύπησε αυτό το προϊόν της Καστοριάς. Ωραία. Εμείς προσπαθήσαμε και εμείς, δηλαδή τις κινητοποιήσεις που ήταν να κάνουμε για τα φασόλια τις κάναμε. Εγώ δεν κατάλαβα τη βιασύνη του κύριου Μάνου να βγάλουν χθες τα τρακτέρ για το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο. Ουσιαστικά μια προσυγκέντρωση είναι κάποιον τρακτέρ, τα οποία με μια πομπή διέβηκαν τους δρόμους του Άργους καταλήγοντας στο Δημαρχείο. Ναι. Κάναμε εμείς Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ότι μόνο δεν μπορούμε να βγούμε σε κινητοποίηση. Ειδικά όταν υπάρχει από την Πανελλαδική Επιτροπή η κατεύθυνση να γίνουν γενικές κινητοποίησεις για το κόστος παραγωγής, να βγούμε μόνο για ένα θέμα. Ναι. Ζητήσαμε από τον κύριο Μάνο να προσθεθούν και άλλα θέματα. Μας είπε ότι θα κάνει μια συνέλευση εκεί πέρα επί τόπου και θα μας ξαναενημερώσει. Μας ξαναενημέρωσε ότι δέχονται να μπουν και άλλα θέματα, αλλά το κυρίαρχο θέμα να είναι το φασόλι. Οπότε εμείς χθες δεν μπορούσαμε να πάμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια κίνηση. Για να είναι μόνο σήμερα όμως βγαίνει μια ανακοίνωση που μιλάει για Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακωμάτων. Χθες είχε ανακοινωθεί βέβαια το Άργος. Ίσως να έχει γίνει κάποια αλλαγή εδώ. Θέλουμε τον κύριο Μάνο για να μας το διευκρινίσει λίγο. Αλλά για να λέει Λακωμάτων, θα είναι Λακωμάτων 7 ναι, η ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση γράφει ότι καλούν τους φασουλοπαραγωγούς και μετά όλους τους αγρότες. Δεν έχουμε καταλάβει. Τώρα θα πάμε στη Γενική Συνέλευση. Ναι, να το διαβάσω ακριβώς πώς λέγεται. Με θέμα τη μη καταβολή αποζημιώσεων στους φασολοπαραγωγούς, όπως και θέματα που αφορούν ευρύτερα τον κόσμο του πρωτογενή τομέα, όπως το κόστος παραγωγής. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση. Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι εφόσον κάλεσαν Γενική Συνέλευση, βέβαια η Γενική Συνέλευση καλέστηκε από το Σύλλογο του κυρίου Μάνου και από το Σύλλογο δηλαδή που είναι ο κύριος Μάνος Πρόεδρος και από τον συνεταιρισμό του Άργους. Δεν καλέστηκε από όλα τα μέλη. Ναι. Αλλά εμείς προσωπικά σαν Σύλλογο θα πάμε στην Γενική Συνέλευση. Εμείς όμως έχουμε πάρει ήδη μια απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτά που θέλουμε τα θέματα που θα κάνουμε κινητοποίησης ή που θα προωθήσουμε στη δική μας Γενική Συνέλευση όταν θα γίνει είναι το κόστος παραγωγής που είναι το αρχικό. Ναι. Γιατί το λείπασμα για να καταλάβει και ο κόσμος τι περνάμε και εμείς οι αγρότες, όχι ότι δεν το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά
Όχι, το καταλαβαίνει. Για το ενεργειακό το καταλαβαίνουν πια Θωμά όλοι. Ναι, δεν είναι από μόνο τον το απλό λογαριασμό που φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι, έως και ακατοίκητο σπιτάκι. Μας έχουν φέρει εδώ λογαριασμούς από ένα κατοίκητο σπιτάκι 60 ευρώ. Από ακατοίκητο. Δεν πάει κανείς να ανάψει έστω και μια λάμπα. Ναι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω όμως ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα χειρότερα. Γιατί ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Το 40 κιλό το τσουβάλι, το λίπασμα. Το 2021 είχε 12,5 ευρώ, ναι. Και τώρα έχει περάσει τα 36. Έχει τριπλασιαστεί. Εμείς την κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα την πληρώναμε 6 λεπτά και τώρα την πληρώνουμε 21. Έχει τριπλασιαστεί με την αναπροσαρμογή και τα λοιπά. Είναι αδύνατο να βγείτε. Είναι αδύνατο να βγείτε. Το πετρέλαιο ήταν 1 ευρώ και τώρα είναι 1,60. Και άκουσα και πριν τον κύριο βουλευτή να αναφέρει όλο χαρά για μια καινοτομία την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Στο πετρέλαιο, ναι, ναι. Το οποίο ήταν πραγματικά αστείο. Γιατί εκτός ότι αυτό η επιστροφή φόρου υπήρχε και τώρα θα δοθεί μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες. Ναι, το διευκρινίσαμε αυτό γιατί έκανα μια παρατήρηση στον κύριο Τζικαλάκη ότι δεν είναι για όλους. Δεν είναι το αστείο αυτό. Το αστείο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο εδώ και 50 χρόνια. Και η τιμή του είναι 40 με 47 λεπτά. Και τώρα με την αύξηση έχει φτάσει στα 60. Και εμείς πληρώνουμε 1,60. Δηλαδή πώς είμαστε Ευρωπαϊκοί. Έτσι λοιπόν Ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας αγρότης, ούτε από την Καστοριά ούτε οπουδήποτε αλλού, να είναι τουλάχιστον στοιχειωδώς ανταγωνιστικός. Καταρχήν δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και κατά δεύτερον δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε γιατί κανένας δεν έχει κάνει κουμάντο. Δηλαδή όσο και λεφτά να έχεις κρατήσει για μια χρονιά άσχημη. Όταν τριπλασιάζονται και τα εφόδια, αμέσως η δύναμη που έχεις για να κινήσεις την επιχείρησή σου πέφτει 2-3. Δηλαδή, αν μπορούσες να φυτέψεις κάποιους 100 στρέμματα, φέτος έχει χρήματα για να φυτέψει 30. Αφού έχουν τριπλασιαστεί τα πάντα. Ναι. Εδώ τώρα όμως τι γίνεται σήμερα, Θωμά. Εσείς ως Μακεδνός θα πάτε στην Γενική Συνέλευση, ναι ή όχι? Εμείς θα πάμε στη Γενική Συνέλευση, αλλά τα θέματα τα δικά μας, αυτό σας ξαναλέω, η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς... Είναι στα λακκώματα τελικά, διευκρίνησέ μας γιατί έγινε μπέρδεμα από χθες. Χθες ανακοινώθηκε Άργο, σήμερα λακκώματα. Δεν ξέρουμε ακόμα και εγώ, τις ανακοινώσεις έχω διαβάσει, δεν έχω επικοινωνήσει. Ίσως λόγω COVID, ίσως είναι μεγαλύτερες οι αίθουσες εκεί στα λακκώματα, δεν ξέρω ακριβώς. Για ποιο λόγο, αλλά εδώ μιλάνε για λακκώματα. Θα δούμε, θα το διευκρινίσουμε τον κύριο Μάνο. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι ότι η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς, ο δικός μας ο σύλλογος, ναι. Αφορά καταρχήν το κόστος παραγωγής, κατά δεύτερον τη νέα ΚΑΠ και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για τα οποία βγάλαμε και ανακοίνωση, ναι. Με τη συνδεδεμένη μεταβοηθή και ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση των αγροτών. Δηλαδή βγήκε μια πρόταση για τη νέα ΚΑΠ χωρίς να ρωτήσουν κανέναν από κάποιους γραφειοκράτες ή τεχνοκράτες. Που σχημάτισαν μια αλφα γνώμη, δεν ξέρω, διαβάζοντας νούμερα, βλέποντας το οτιδήποτε. Και η συνέχεια αυτά που ζητάμε είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και το ασφαλιστικό των αγροτών, το οποίο το έχουμε αναφέρει χίλιες φορές και δεν έχει τεθεί ακόμα από κανέναν. Και είναι η αλλαγή να μπούμε στον ενιαίο φορέα ασφαλισμού όλοι, όπως πρέπει να είμαστε όλοι ασφαλισμένοι, να έχουμε τα ίδια δικαιώματα κι εμείς με έναν ιδιωτικό υπάλληλο ή με ένα δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σπάει κάποιος το πόδι του, το έχουμε ξαναπεί αυτό νομίζω. Δεν μπορεί να πάει στην εργασία του στα ζώα του και πρέπει να προσλάβει κάποιον άλλον να πάει. Δεν αποζημιώνεται ούτε 70% του μισθού του, ούτε αποζημιώνεται τον υπάλληλο που παίρνει, ίσα ίσα χάνει χρήματα κάθε μέρα, πληρώνει άλλον έναν υπάλληλο να του κάνει τη δουλειά και η ασφάλεια δεν τον, στην ουσία δεν τον βοηθάει σε τίποτα. Γιατί πληρώνουμε εμείς ασφάλεια? Ένας ιδιωτικός υπάλληλος, αν σπάσει το πόδι του, θα κάτσει 5-6 μήνες από θεραπεία πόσο χρειάζεται και θα πάρει 70% του μισθού του. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε τίποτα? Εμάς τα κύρια θέματα μας είναι αυτά, σας ξαναλέω, είναι το κόστος παραγωγής, είναι η νέα ΚΑΠ, είναι ο ΕΛΓΑ και είναι το ασφαλιστικό των αγροτών. Αυτά είναι τα θέματα μας. Από ένα συνάδελφό σου αγρότη παίρνουμε ένα μήνυμα που λέει ότι αυτό που μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή άμεσα είναι το θέμα των φασολιών, γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε, τα άλλα τα θέματα έχουν μια πιο γενική, θα λέγαμε, χρειά και θέλουν μια πιο γενική κινητοποίηση. Ναι, εμείς αυτό ζητάμε. Εμείς λέμε ότι θα βγούμε σε μια γενική κινητοποίηση. Γιατί τα θέματα των μηλοπαραγωγών, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουν λυθεί οι αποζημιώσεις εκεί. Δεν υπάρχει. Χριστό, το είπε και ο κ. Ζικαλάγιας νωρίτερα. Και το θέμα των φασουλοπαραγωγών έχει λυθεί. Δεν υπάρχει κάποια απορία αν θα πάρουν αποζημίωση ή όχι. Ναι. Είναι θέμα ημερών πότε θα πάρουν την αποζημίωση. Υπάρχει διαφορά. Το θέμα είναι λυμένο σαν αποζημίωση. Δηλαδή, η αποζημίωση θα δοθεί. Ναι. Απλά τώρα φωνάζουν για το πότε θα δοθεί.
Και πόσα θα δοθούν, γιατί. Θωμά, Θωμά, πρόσεξε με λίγο. Εδώ, από ό,τι καταλάβαμε, εδώ όχι μόνο δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς τα φασόλια τους, δεν ξέρουν και πόσα και με ποιον τρόπο θα τα πάρουν. Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε το ποσό, ούτε θα είναι οριζόντια, κάθετη, με σκαλοπάτια, με δεν ξέρω τι άλλο, με παρενθέσεις, δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρει κανένας. Χρήστο, η ενημέρωση που έχουμε εμείς μέχρι στιγμής με το κατάστημα του ΕΛΓΑ που έχουμε επικοινωνήσει, αλλά και με το γείτονα νομός της Πρέσπες, είναι καταρχήν έχουμε ενημέρωση ότι στις Πρέσπες έχουν πάει κάποια πορίσματα. Και η τιμή για το γίγαντα ήταν 509 ευρώ το στρέμμα και 310-320 κάπου εκεί πέρα ήταν για το φασόλι το πλακέ. Μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει αν έχουν πάρει τα πορίσματα, γιατί εγώ... Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ακούσαμε κάποια πράγματα και τα είχαμε ακούσει από τον κύριο Τσικαλάκη σε προγενέστερο χρόνο, όταν είχε και ο ίδιος δεσμευτεί και σήμερα νιώθηκε ο ίδιος, όπως μας είπε, έκθετος. Μας είχε μιλήσει για 20 Φεβρουαρίου και με 500 περίπου ευρώ το στρέμμα. Ναι, εκεί αυτό ήθελα να καταλήξω και να τελειώσω με διέκοψες. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, αν στις Πρέσπες έχουν πάει πορίσματα. Ενώ πήρα τηλέφωνο στις Πρέσπες γνωστούς... Ο κύριος Μάνος χθες τους αγρότες εκεί έλεγε ότι δεν έχουν πάει. Ότι αυτό που κυκλοφορεί δεν είναι σωστό. Αυτούς που πήρα εγώ τηλέφωνο μου είπαν ότι κάποιοι είπαν ότι πήραν πορίσματα. Δεν μπόρεσα όμως να το επιβεβαιώσω με κάποιον να μου πει να έχω πόρισμα στα χέρια μου. Δεύτερον, η ενημέρωση που έχουμε από τον ΕΛΓΑ είναι ότι η αποζημίωση θα είναι για τα φασόλια και το γίγαντα συγκεκριμένα πάνω από 520 ευρώ και κάτω από 550. Είναι τιμές, επειδή ο πολλής κόσμος δεν θα ξέρει. Για να σου πω κι εγώ, αν πεις τώρα δεν ξέρω να σου πω. Είναι καλή τιμή. Είναι καλή το κόστος παραγωγής. Είναι καλή τιμή. Όχι. Όχι. Θα έπρεπε να είναι περισσότερα. Όχι. Αλλά καλύπτει το κόστος παραγωγής. Καλύπτει κόστος παραγωγής, μάλιστα. Εντάξει, από τη ζημιά κανείς δεν μπορεί να βγάλει κέρδος. Αλλά τουλάχιστον να συμβεί και αυτό. Να δηλαδή, καλυφθεί τουλάχιστον το κόστος παραγωγής. Ναι, για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, εδώ τώρα τι θα γίνει. Ακριβώς. Χρήστο, δεν πληρωνόμαστε ποτέ 100% από αυτά που πληρώνουμε δηλαδή. Και αν πληρώσουμε για να αποζημιωθούμε, παραδείγματος χάρη, αν αυτοί θεωρούν ότι το στρέμμα κοστίζει 650, το 80% μας πληρώνουν. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπαμε ότι το βράδυ ο Μακεδνός θα είναι στη Γενική Συνέλευση. Ναι. Αν το βράδυ αποφασιστεί να βγουν τρακτέρ στην αερογέφυρα, τα τρακτέρ του Συλλόγου Μακεδνός θα είναι στην αερογέφυρα. Αν υποστηριχτούν τα αιτήματα του Μακεδνός θα είναι. Μάλιστα. Σε διαφορετική περίπτωση όχι. Χρήστο, νομίζω σε ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενική κινητοποίηση όλος ο Σύλλογος. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να καλέσω κτηνοτρόφους και να τους πω πάμε να πολεμήσουμε για τα φασόλια μόνο. Καλά, οι κτηνοτρόφοι έχουν άλλο ζόρι. Ξέρεις ότι και ο πατέρας είναι Αθήνα και η Άννα είναι στην Αθήνα. Αυτό λέμε ότι πρέπει αυτή να την ώρα μάλλον είναι μέσα εκεί. Ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα. Πρέπει να μπει το γενικό πλαίσιο και πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο να γίνει κινητοποίηση. Εμείς γι' αυτό δεν ήμασταν χθες, γιατί αυτό το πράγμα που με τη χθεσινή κινητοποίηση δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Μετά εγώ ενημερώθηκα για Γενική Συνέλευση. Ούτε για Γενική Συνέλευση μας είχαν ενημερώσει. Μετά ενημερώθηκα ότι θα γίνει Γενική Συνέλευση. Οπότε νομίζω ότι όλο το μυστήριο θα λυθεί, τι θα γίνει το βράδυ, 7 η ώρα, και θα χρειαστεί να τα πούμε και σε επόμενες μέρες, αν όντως πραγματικά δούμε τα τρακτέρ. Και επειδή ανησυχεί και εγώ, όμως βλέπω εδώ πάλι, γιατί να μας ταλαιπωρήσετε, να μας κλείσετε τους δρόμους. Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν πια, δεν περιλαμβάνουν κλεισίματα δρόμων, αλλά παράταξη τρακτέρ σε κάποια κεντρικότατα σημεία, ώστε με αυτό να σταλεί ένα μήνυμα. Άλλωστε από αυτή την ιστορία οι αγρότες έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν πάει κατηγορούμενοι και κινδυνεύουν με φυλακίσεις, γιατί πήγαν ακόμη και σε συμβολικό κλείσιμο κάποιου τετάρτου, εν πάση περιπτώσει, του δρόμου, και βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Συγγνώμη λίγο, αλλά για να καταλάβει κάτι και όλος ο κόσμος, αυτή τη στιγμή η επιβίωση του ανθρώπου εξαρτάται ακόμα από το φαγητό. Δεν έχει βρεθεί κάποια άλλη λύση. Το καλαμπόκι έχει, μετά από τη νέα χρονιά, παίρνει κάθε εβδομάδα και ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 30, να κοστίζει 30 λεπτά το κιλό το καλαμπόκι. Αν αυτές οι αυξήσεις όλες προσθεθούν σε όλα τα προϊόντα που είναι ήδη βασικής ανάγκης για την επιβίωση του ανθρώπου, δηλαδή αν μετατοπιστούν τώρα όλες αυτές οι αυξήσεις στο ψωμί, στο γάλα, στο τυρί και στα κρέατα. Και το γάλα έχει ανέβει, ναι.
Και, ναι, αλλά έχουν ανέβει ελάχιστα. Δηλαδή η αύξηση που έχουμε μέχρι στιγμής εμείς σαν κτηνοτρόφοι είναι 60 και 80 και 100% και σε περιπτώσεις είναι και 200% όπως έγινε με το κρυθάρι, και το γάλα έχει ανέβει 20%. Όταν αυτά θα ανεβούν εκεί που πρέπει να ανεβούν, δεν θα έχει ο κόσμος με τους μισθούς που έχει σήμερα, δεν θα έχει να φάει. Μιλάμε για θέμα επιβίωσης της Ελλάδας πλέον. Δεν μιλάμε για θέμα επιβίωσης των αγροτών. Ο αγρότης θα βάλει τον μπαξέ του και θα έχει να φάει. Ο άλλος κόσμος θα κάνει. Ο κόσμος δεν θα υπάρχει αγοραστική δύναμη να μπορεί να ψωνίσει ο κόσμος. Τώρα είναι δυνατόν με 570 ευρώ μισθό κάποιος στην Καστοριά που πρέπει να πληρώσει θέρμανση 300 ευρώ το μήνα. Θέρμανση μόνο για να περάσει το χειμώνα. Με 270 ευρώ τι να πληρώσει, νίκη. Να πληρώσει κάτι για τα παιδιά του, να πληρώσει φαγητό. Για την Καστοριά ας μιλήσουμε. Ας μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη Ελλάδα πώς είναι. Είναι δυνατόν με τέτοιους μισθούς να μπορεί κάποιος να συντηρήσει οικογένεια? Και εκεί που θα φτάσουν τα πράγματα δεν έχει αναλογιστεί. Απλά δεν το έχουμε αναλογιστεί όλοι ακόμα τι γίνεται. Και εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω είναι ότι είναι και πολιτική βούληση αν θα πρέπει να σταματήσει αυτή η αύξηση τιμών ή όχι. Και δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση σε τίποτα από αυτά. Στην Ισπανία και στη Γερμανία τη σταμάτησαν την αύξηση τιμής του ρεύματος και της ενέργειας. Θα προλάβουμε ίσως να μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Λοιπόν, Θωμά, θα τα πούμε ίσως και αύριο. Δώρα αύριο βέβαια είναι και λίγο ημέρα διαφορετική για μας, αλλά για ένα τέτοιο θέμα νομίζω ότι θα κάνουμε οπωσδήποτε την ενημέρωση. Ό,τι αποφασιστεί λοιπόν από το βράδυ θα το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο νομίζω αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.